Έχω μαζί μας τον κύριο Σιμών Παλτσανιτίδη, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας τις τελευταίες ημέρες, ατυχώς βέβαια από μία δήλωση του κυρίου Βερναρδάκη. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από την προσωπική διαδρομή του κυρίου Παλτσανιτίδη, από το σημείο λοιπόν που μπαίνει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Να ξεκινήσουμε από εκεί, κύριε Παλτσανιτίδη. Μπαίνετε στο ΣΥΡΙΖΑ με ποιο σκεπτικό? Έφυγα το 2011 από το ΠΑΣΟΚ με το σκεπτικό να μπω και μπήκα το 2012 στο ΣΥΡΙΖΑ με όλες τις δυνάμεις, γιατί είδα ότι εκεί υπάρχουν κάποιες σκέψεις που εκφράζανε την πολιτική μου, και αυτή η πολιτική την οποία είχα εγώ σαν πρόσωπο έδινε το στίγμα ότι κάπου υπάρχει μια μικρή συμφωνία αντίληψης και δράση την οποία θα μπορούσα να συνεχίσω ως ενεργός πολίτης. Mm-hmm. Από εκεί και όμως, κύριε Παλτσανιτίδη, διαφωνήσατε, έτσι. Διαφωνήσατε και εντόνως. Πώς οδηγηθήκατε στο να έρθετε σε σύγκρουση, σε ρήξη με το ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, η αρχική ρήξη ήρθε όταν ο Πρωθυπουργός κύριος Τσίπρας αποφάσισε εν μία νυχτή μετά το δημοψήφισμα να πάρει το όχι και να το κάνει ναι. Αυτό το όχι να το κάνει ναι οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο, κάτι το οποίο ήταν για μένα πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβω τους λόγους με τους οποίους πραγματοποιήθηκε, έτσι ώστε σιγά σιγά άρχισε να διαφαίνεται η ρήξη την οποία θα έχει έρθει και θα δώσει ημερομηνία λήξης της συνεργασίας μου μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Το μεγάλο ερώτημα βέβαια το οποίο πλανάται από το καλοκαίρι και μετά είναι: ο Σίμος Παλτσανιτίδης έφυγε μόνος από το ΣΥΡΙΖΑ, διαγράφηκε και μετά τον κατήγγειλε το ΣΥΡΙΖΑ? Πώς έγινε? Κοιτάξτε να δείτε, αν θέλουμε να χρυσώσουμε ένα κάπι από την πλευρά της πολιτικής, πάντα μπορούμε να βρούμε το άλοθη. Για να δηλώσω, επειδή είστε μια έγκυρη πηγή, ο πολίτης μαζί και η εφημερίδα την οποία έχετε, θεώρησα ότι ήταν πολύ φρόνιμο εμένα 1 Ιουλίου, μετά την είσοδό μου μέσα στο e-banking και να δω ότι το μετοχικό ταμείο το δικό μου, γιατί από φήμες άκουγα ότι υπήρχαν περικοπές και στους ανθρώπους με αναπηρία ως προς τα ταμεία, όταν είδα ότι το μετοχικό ταμείο το δικό μου από 250 ευρώ που έπαιρνα το μήνα κατέβηκε στα 107 ευρώ, ήταν εκεί που ξεχύλισε και το ποτήρι και έβγαλα την ανακοίνωση αποχώρησης. Όταν εκ των υστέρων, μετά από 2-3 ώρες και βλέποντας την ανακοίνωση στον πολίτη, γιατί ο πολίτης ήταν το προπύργιο που έστειλα κατά πρώτον την δήλωσή μου, βλέπω ακριβώς εκεί ότι ήταν εκ των υστέρων ότι είχαν ήδη σχεδιάσει την αποχώρησή μου. Κάτι που δεν ισχύει και μπορώ να το αποδείξω, ότι συνεχίζανε να στέλνουν την ενημέρωση καθώς και να στέλνουν και την πρόσκληση ως γίνεται για τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Τώρα βέβαια προχωράμε προς το σήμερα. Ξεκίνησε μία κόντρα με τον αναπληρωτή υπουργό εξ αφορμής ποιου γεγονότος? Κοιτάξτε, υπήρχε μία ανάρτηση την οποία συνήθως όλοι όσοι μπαίνουμε μέσα στα κοινωνικά δίκτυα όπως είναι το Facebook ή στο Twitter, υπάρχει ένα κείμενο του κυρίου Βερναρδάκη, το οποίο μου ήρθε και εμένα ως ανακοίνωση γενικότερα στο ψάξιμο που γίνεται μεταξύ των ενημερώσεων που υπάρχουν. Το διάβασα και υπήρχαν ταυτόχρονα εκεί και κάποιες τοποθετήσεις συμπολιτών από όλη την Ελλάδα, συγκεκριμένα από δύο κυρίες. Η πρώτη κυρία έγραφε: «Είστε καλά κύριε Χριστόφορε?» Και αμέσως από κάτω υπήρχε και μία άλλη τοποθέτηση. Και στις 9 παρατέταρτο, γιατί ήταν την Κυριακή, αποφάσισα να γράψω κάτι το οποίο έχει πολιτικό χαρακτήρα, μια και η αποχώρησή μου ήταν από τον Ιούλιο. Είπα ότι, και συγκεκριμένα η τοποθέτησή μου ήταν ξεκάθαρη, ότι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να είστε καλά ή μάλλον είστε πολύ καλά και έχετε βαλθεί να ξεπουλήσετε αξίες, ιδανικά, πατρίδα, κυριαρχία και να την κάνετε. Ντροπή. Επάνω σε αυτό το σχόλιο, μετά από 3-4 ώρες όπως με ενημερώσανε, ο κύριος Βερναρδάκης είχε το θράσος, γιατί περί θράσους πρόκειται για μένα, να απαντήσει με τον πιο αισχρό τρόπο, όχι στο πρόσωπο της αναπηρίας όπως βάλλονται στη συνέχεια μέσα στο Facebook, στο πρόσωπο ενός πολίτη. Ως πολίτη θα ήθελα να με δει και στοχοποίησε ότι ένα ρατσιστοειδή το οποίο θα τον μπλοκάρω, δεν μπορώ να πω ακριβώς τη δήλωσή του, υπάρχει μέσα στο Facebook του κ. Βερναρδάκη, ακόμα και σήμερα που υπάρχει, και στο τέλος να κλείνει ότι χρειάζεσαι ένα μπλοκάρισμα φασιστά.
Όταν ενημερώθηκα που το ανέβασε ένα site της Χίου, το Χίου Συν, εγώ αντέδρασα με το σκεπτικό ότι έπρεπε να δοθεί διάσταση, πήρα το δικηγόρο μου. Είχαν ήδη ενημερωθεί τα κανάλια στην Αθήνα μαζί με τις εφημερίδες οι οποίες το ανεβάσανε κατά πολύ και τους ευχαριστώ για αυτό το ότι το ανεβάσανε, γιατί δεν είναι συμπεριφορά υπουργού απέναντι σε πολίτη, γιατί ο θεσμικός ρόλος του ήταν να τον δίνουμε εμείς με την ψήφο αυτή τη θέση την οποία έχει, την οποία αυτός καταχράστηκε απέναντι σε έναν πολίτη, λόγω της εξουσίας που έχει. Απέναντι σε αυτό το γεγονός, εγώ ζήτησα κάτι το πολύ απλό. Να κάνει μία δήλωση ότι ζητάει συγγνώμη για την τοποθέτηση. Και είδα στη συνέχεια ότι συνεχίζεται ο ανηλαιής πόλεμος στο πρόσωπό μου με τοποθετήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με συμπολίτες του και γενικότερα δεν ξέρω ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί, γιατί δεν είναι καν φίλοι μου και δεν με γνωρίζουν, να γράφουν διάφορα υβριστικά, ρατσιστικά απέναντί μου σχόλια, τα οποία να τα ανεβάζει ο κύριος Βερναδάκης στη σελίδα του και με αποκορύφωμα ότι όποιος ρατσιστής αποτυχείο θέλει δημοσιότητα 15 λεπτά, την οποία εγώ δεν τη χρειάζομαι, ούτε τη χρειάζεται κανένας Χιώτης, άσχετα αν ο φασισμός δεν έχει πολιτική απόφρωση ότι είναι στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία ή στο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει παντού στους ανθρώπους, εάν θέλουμε να βρούμε κάτι φασιστικό. Ο ίδιος ίσως να χρειάζεται την προβολή 15 λεπτών και το κράτησε 2-3 μέρες. Φτάσαμε σε σημείο να συνεχίζει τον ανηλαιή πόλεμο και χθες το βράδυ από δηλώσεις του που έκανε στην τηλεόραση είπε ότι δεν παίρνει τίποτα πίσω, οπότε και εγώ για να προστατευθώ θα πάω νομικά και ό,τι βγει απέναντι στον κύριο Βερναδάκη. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος, κύριε Παλτσανιδίδη. Ωστόσο υπήρχαν φωνές και αποτυχία, ας πούμε η συντονίστρια της νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Μιχαλοπούλου, όπως και άλλα σχόλια τα οποία ήταν στο Facebook του κ. Βερναδάκη, που σου κατηγόρησαν για ακραίες θέσεις, ειδικότερα στο μεταναστευτικό. Μάλιστα, η κ. Μιχαλοπούλου είπε: το απορώ πως ένας άνθρωπος φεύγει από εδώ και πηγαίνει στο άλλο άκρο σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή ήταν η δήλωσή της στον πολίτη. Ωραία. Θεωρείτε εσείς ότι αυτές οι θέσεις και οι απόψεις που εκφράζεται για το μεταναστευτικό είναι ακραίες? Οι θέσεις μου απέναντι στο μεταναστευτικό, επειδή θέλουν να το παίξουν ότι είναι αλληλέγγυοι, είναι συγκεκριμένες. Πρώτα απ' όλα, ο τρόπος διαχείρισης του μεταναστευτικού ήταν λάθος από την κυβέρνηση, γιατί απλούστατα η κυβέρνηση δεν μπορούσε να ελέγξει τις ροές οι οποίες υπήρχαν μέσα από τα νησιά. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δοθεί ως λύση, να περάσουν από τον Εύρο ή ότι δεν χρειαζόταν καν να κάνουν οτιδήποτε για να υπάρχουν hot spots στα νησιά. Θα έπρεπε να βρούνε λύση βάζοντας βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι συνένοχη μαζί με τους Αμερικάνους και όσους έχουν δημιουργήσει αυτή την εμπόλεμη κατάσταση στη Συρία. Τώρα, για το άλλο γεγονός, το ότι ήμουνα, αν θεωρηθεί ότι είμαι ακραίος, ότι αποτυχείο περάσανε από 130 εθνότητες και ερχόντουσαν από το Μαρόκο για να περάσουν ακόμα και από εδώ ή από τη Νότια Αφρική, από χώρες στις οποίες δεν υπάρχει καν πόλεμος, ούτε κάποια οικονομική κρίση για να πούμε ότι θα περάσουν από εδώ, αυτό είναι συμπέρασμα του καθενός και μπορεί να κριθεί ή να κριθώ. Όμως, το να μην ελέγχουν τους ανθρώπους οι οποίοι μπαίνανε κατά σειροδόν και να λένε ότι αυτοί ήταν Σύριοι και ότι θα μείνουν από 48 έως 72 ώρες, αυτό έφτασε σε σημείο να τους αποκαλώ ότι είναι παράνομοι εισερχόμενοι στη χώρα. Και να σας θυμίσω ότι προχθές το βράδυ ο ίδιος ο κύριος Μουζάλας είπε και αποκάλεσε ότι έχουν περάσει και λάθρομετανάστες. Οπότε, αν αυτό, επειδή το χρησιμοποιούν ακραία, κάποια ακραία στοιχεία σύμφωνα με την πολιτική της κυρίας Μιχαλοπούλου ή οποιοδήποτε που είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θεωρώ ότι πήγα στα άκρα, γιατί πολιτικά αποφάσισα να μην ασχολούμαι με την πολιτική τους και να κοιτάω το καλό της κοινωνίας που ζω, που μεγαλώνω τα παιδιά μου, που είναι ηχείος αυτή τη στιγμή, που είναι ένα νησί το οποίο βάλεται και έχει δημιουργήσει προβλήματα όχι μόνο στην κοινωνία των πολιτών, των ανθρώπων που είναι Χιώτες, έχει δημιουργήσει πρόβλημα και στους ανθρώπους που έρχονται από απέναντι. Θα άρεσε στον Υπουργό ή στον κύριο Μουζάλα ή στον Πρωθυπουργό μας να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μένουν 6 και 7 μήνες και να παίρνουν ένα κεσεδάκι φαγητό, να μην έχουν ούτε κεφαλή κλίνη και να είναι κάτω από ένα αντίσκηνο? Θα μπορούσαν να κάνουν καλύτερες τις συνθήκες διαβίωσης, κάπου με κτηριακές εγκαταστάσεις τις οποίες θα κάνανε, να βάζανε υποδομή. Και ένα ερώτημα. Αυτό το κοστολόγιο που υποτίθεται ότι έχει βγει από την όλη διαδικασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι νομίζετε ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει συμμετοχή η Ελλάδα?
Ξέρετε ότι στην Ελλάδα αυτό έχει στοιχήσει μόνο το 2015 6 δισεκατομμύρια και ο συγκεκριμένος ο κύριος Πρωθυπουργός πήγε και υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο για 5,4 δισεκατομμύρια. Δεν έχει αποτέλεσμα της κοινωνικής έκρηξης στην οικονομία, η οποία έχει στέρηση και σημερινά στοιχεία αποδεικνύουν ότι είναι. Και τέλος, ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται και μένει 7 μήνες σε ένα αντίσκηνο, κάτω από άθλιες συνθήκες και έχει το παιδί του, θα μπορέσει να επιβιώσει με αυτές τις συνθήκες και τι θα κάνει επαγγελματικά? Γιατί στην Ελλάδα, σε αυτή τη χώρα, έχουμε 1,5 με 2 εκατομμύρια άνεργοι και έχουμε και γύρω στα 4 εκατομμύρια οι οποίοι είναι φτωχοί. Πώς εσύ σαν κράτος μπορείς να δεχτείς, γιατί ας μην γελιόμαστε, δεν είναι 60.000 αυτοί που είναι μέσα στη χώρα μας. Ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος και δεν θέλω να αναφερθώ σε νούμερα τα οποία ακούγονται και φήμες, οι οποίες είναι ανεπίσημες. Ένα από τα βασικά ερωτήματα τα οποία τέθηκαν και μέσω του Facebook και κυρίως από τον κύριο Βενναδάκη είναι ότι αν η αναπηρία ή ένα άτομο με αναπηρία οποιασδήποτε μορφής μπορεί να αποτελέσει άλοθη για την έκφραση είτε ακραίων απόψεων είτε οποιοδήποτε άλλων κινήσεων ή πράξεων. Πώς αντιλαμβάνεσαι εσείς την αναπηρία? Δηλαδή, στο ερώτημα το αν αποτελεί άλοθη, για ορισμένα πράγματα αποτελεί, μπορεί να αποτελέσει άλοθη? Θεωρώ ότι υπάρχουν άνθρωποι της αναπηρίας όπως είμαστε εμείς οι αθλητές, όπως είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε αναδείξει με το έργο μας μέσα στην πορεία της ζωής μας, γιατί ο κ. Βερναδάκης είναι σε πολύ κοντινή ηλικία με τη δικιά μου. Ποτέ δεν χρησιμοποίησα στη ζωή μου ως άλοθη την αναπηρία και ποτέ δεν την έβαλα μπροστά, γιατί αν την έβαζα μπροστά την αναπηρία, όπως δεν τη βάζουν και οι συνάνθρωποι μου που γίνονται οι παραολυμπιονίκες, τους οποίους επενείται όλοι μέσα από την διαδικασία της πορείας της ζωής τους, είτε είναι με αναπηρικό αμαξίδιο, είτε είναι με οποιοδήποτε μορφή αναπηρίας και είναι πολύ καλά, ποτέ δεν χρησιμοποιούν αυτό και να το έχουν ως άλοθη. Γιατί αν βάζανε μόνο αυτό ως άλοθη, τότε δεν θα βγαίνανε και δεν θα διεκδικούσαν τίποτα από τη ζωή. Και ίσως να ενοχλεί το ότι υπάρχουν άτομα με αναπηρία τα οποία έχουν συγκεκριμένη άποψη, συγκεκριμένη στάση ζωής, και αυτό να ενοχλεί το ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν απέναντι στις διεκδικήσεις τις οποίες έχουν. Και να ρωτήσω το κοινωνικό κράτος της αλληλεγγύης του ΣΥΡΙΖΑ, τι έχει κάνει απέναντι στους ανθρώπους με αναπηρία? Γιατί από ό,τι μαθαίνω, πέρα από την περικοπή του δικού μου ή των μετοχικών που είναι από τους συνταξιούχους, έχουν μειώσει το 50% τις αναπηρικές συντάξεις όσων ανθρώπων έχουν 65% αναπηρία. Επίσημα, με το πολυνομοσχέδιο το οποίο πέρασε ο κύριος Κατρούγκαλος, δεν θα ήθελα να πω ούτε καν το όνομά του, με το πολυνομοσχέδιο, και να βγαίνουν να κάνουν εξαγγελίες ότι δεν θα υπάρχουν περικοπές στους μισθούς και στις συντάξεις. Και τι γίνεται στις ημέρες μας? Τουλάχιστον έχουμε γνώση και αντίληψη να διαβάζουμε το τι γίνεται και το τι έρχεται καθημερινά για τον Έλληνα πολίτη και ο οποίος βάλεται. Και η αναπηρία την αφήνω πίσω. Πάντα την αφήνω πίσω. Ποτέ δεν έδειξα σε κανέναν, και όσοι με γνωρίζουν, οι φίλοι μου, οι γνωστοί μου, βλέπουν πρώτα το σήμο κατάματα τις απόψεις του και το μυαλό του. Γιατί η αναπηρία στο σώμα και στα μέλη τα οποία είναι σε αδυναμία, όπως είναι τα κάτω άκρα, σε μένα ή σε πολλούς ανθρώπους με αναπηρία, δεν είναι η πιο σημαντική αναπηρία. Η αναπηρία είναι η περισσότερη, η μεγαλύτερη, αν την έχεις μέσα στο μυαλό σου, με τις απόψεις σου και τη στάση ζωής την οποία έχεις. Και αυτό το απευθύνω σε πολλούς οι οποίοι βάλλονται μέσα από το φουμπού και του κυρίου Βερναδάκη απέναντι στον Σίμω Παλτζαντίδη, ο οποίος ποτέ δεν χρησιμοποίησε τη λέξη αναπηρία. Ένα τελευταίο μήνυμα κλείνοντας στους συμπολίτες μας που σας βλέπω. Ένα μήνυμα. Το τελευταίο που θέλω να πω, ότι ο Σίμος ο Παλτζαντίδης θα στηρίξει και θα συνεχίζει να στηρίζει ό,τι έχει σχέση για το καλό της Χίου, της Χιακής Κοινωνίας, των συμπολιτών, γιατί εδώ θα μεγαλώσω τις δυο μου κόρες, και θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν, εάν μπορώ να βοηθήσω, στο να έχουν πιο ανθρώπινες συνθήκες οι άνθρωποι που έρχονται από την απέναντι πλευρά, και εγώ τους αποκαλώ ότι πολλοί από αυτούς είναι παράνομοι που έρχονται, άσχετα αν για κάποιους ενοχλεί ή ηχό και το θεωρούν ότι είναι ακραίο, και ταυτόχρονα να δώσω μία ελπίδα ότι θα συνεχίσω μετά από 17-18 χρόνια από το 1998 να συνεχίσω να πηγαίνω στα σχολεία, που έχω επισκεφτεί πάνω από 500 σχολεία μέχρι τώρα, να δίνω μηνύματα αισιοδοξίας, πίστης και θέλησης, την οποία θα πρέπει να έχουν οι νέοι μας για να μην το βάζουν ποτέ κάτω και να λένε τη μαγική λέξη μπορώ και να συνεχίζουν στην καθημερινότητά τους.
οι άνθρωποι που θα με γνωρίζουν και γνωρίζουν ανθρώπους σαν εμένα, που είναι άτομα τα οποία έχουν κάποιο πρόβλημα αναπηρίας, γίνονται μετά πρεσβευτές μας σε ό,τι πραγματικά τους έχουμε περάσει σαν μήνυμα αισιοδοξίας στη ζωή τους. Και είχα πολλά μηνύματα από το γεγονός του κυρίου Βερναδάκη, τα οποία με δίνουν κουράγιο ότι κάποιοι εισακούν τους ανθρώπους με αναπηρία σε σχέση με τον Υπουργό, ο οποίος έδειξε ότι από τη θέση ισχύως την οποία πήρε με την ψήφο του ελληνικού λαού, έδειξε την αδυναμία και το θράσος να επιτεθεί απέναντί μου. Ευχαριστώ πολύ.